πάντα πληρώνω. Σαυρός των αγαθών και ζωής ο οδηγός. Θεέ και σκύβες σου ημί, και καθάρισε με εμάς από πάσης πηγίδους και σώσον τον Θεέ, θα σας ψυχάσει μόνο. Αμήν. Να καθίσουμε. Το Ψαλμό 82. Ο Άγιος Αρσένιος έχει τον γνώστο Αγίου Παϊσίου. Έχει εγώ πάνω τίτλο από τον Ψαλμό. Τίτλο από τον Ψαλμό που γράφει «Για να εμποδίσει ο Θεός τους κακοποιούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν δολοφονίες». Ο Άγιος Αρσένιος. Και ο Παΐσιος από κάτω συμπληρώνει. Και για τους αθέους άρχοντες που καταστρέφουν τη χώρα. Ο Ψαλμός που θα αναγνώσουμε και θα πούμε ορισμένα πράγματα. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση. Θεέ μου, ποιος μπορεί να συγκριθεί με σένα. Μη συγγύσεις, μη δε καταπραΐνεις ο Θεός. Τον παρακαλάει να μη τηρήσει σιγή σιωπή, ούτε να είναι να δείχνει την πραότητά του. Και ο λόγος που ζητάει να μην είναι πράος ο Θεός είναι παρακάτω. Αλλά ανάγκη να πούμε κάτι. Ότι ο Δαβίδ χρησιμοποιεί όρους και λέξεις για να καταλαβαίνουμε εμείς. Το τι κάνει ο Θεός είναι άλλη δουλειά. Δηλαδή εννοώ αν είναι, αν θυμώνει, αν δεν θυμώνει, αν και τα λοιπά. Ο Δαβίδ χρησιμοποιεί, που λέμε Θεέ μου δεν με βλέπεις που πονάω ή δεν βλέπεις τι κακό κάνουνε. Κάπως έτσι μιλάει και εδώ στον Ψαλμό. Ιδού οι εχθροί σου ήχησαν. Να λέει οι εχθροί σου πήρανε τα όργανα και δημιούργησαν ήχο τρέλας και οι μισούντες σε και εκείνοι που σε μισούν σήκωσαν το κεφάλι τους ψηλά. Το σήκωσαν το κεφάλι τους ψηλά, καταλαβαίνουμε. Με αυτό φανερώνει ο Δαβίδ ότι δεν σε αναγνωρίζουμε τον εγωισμό εκείνου που στρέφονται προς το πρόσωπο του Θεού και τον αρνούνται τελικά και μπορεί να είναι και να ονομάζονται, όχι να είναι, να ονομάζονται από τον εαυτό τους άθεοι. Λέει λοιπόν, οι μισούντα σε, εκείνοι που σε μισούν, ήραν, σήκωσαν το κεφάλι ψηλά. Και αφού το σήκωσε το κεφάλι ψηλά, θα πρέπει να προβούν σε κάποιες ενέργειες αυτοί οι υπερήφανοι που σαν το πύργο της Βαβέλ ύψασαν το ανάστημά τους. Επί των λαών σου κάτι επανουργεύσαν το γνώμη. Για το λαό σου Κύριε, λέει ο Δαβίδ, πήραν πανούργα γνώμη. Πανούργα, κατά πανούργα, όχι πανούργα, κατεπανουργεύσαν το. Παμπώνιλη, δόλια, απέσια γνώμη. Οι άρχοντες προφανώς. Και βουλέψα το κατά των Αγίων σου. Και ενώ συζήτησαν και πήραν γνώμη, πήραν και απόφαση
Βουλή ευουλεύσαντο κατά των Αγίων σου ανθρώπων. Εδώ ο Δαβίδ μιλάει για τη δική του εποχή. Αλλά βλέπετε ότι οι εποχές δεν αλλάζουν. Είναι η μία εποχή αντιγράφει την άλλη. Είναι όμοια με την προηγούμενη. Δόλοι οι άρχοντες τότε, δόλοι οι άρχοντες και τώρα. Κατά του λαού τότε, κατά του λαού και τώρα. Κατεπανουργεύσαντο. Δηλαδή, πήραν δόλια και πανούργα γνώμη. Και πήραν και την απόφαση να στραφούν εναντίον του λαού σου, Κύριε. Λαός του Κυρίου, την εποχή που ζούμε τώρα, γιατί η γραφή δεν μιλάει μόνο για τότε, μιλάει και για τώρα, είναι ο λαός του Θεού, η Εκκλησία του Θεού, ο Ορθόδοξος λαός. Και τι είπαν αφού πήραν απόφαση εναντίον του λαού και προφανώς εναντίον σου, γιατί ό,τι στρέφεται εναντίον των ανθρώπων του Θεού είναι και εναντίον του Θεού. Δεν είναι μόνο κατά τον ανθρώπο. Ο Θεός είναι εκείνος που κουμαντάρει τα πράγματα και επομένως και εδώ εναντίον του Θεού στρέφονται. Είπαν, δεύτε εξολοθρεύσομεν αυτούς. Λάτε, οι άρχοντες, οι μη έχοντες Θεών, ελάτε να τους βγάλουμε από τη μέση, από το έθνος, να μην τους βλέπουμε με τα μάτια. Να έχουμε υπόψη μας ότι ουδέποτε ο Σατανάς και τα όργανα του αγάπησαν τον Θεό και τους ανθρώπους του. Σε καμία εποχή. Όποια εποχή για πάρουμε, εδώ δούμε. Προφήτες τους πέρασαν, άλλον από το βόθρο, άλλον από το πριόνι, άλλον από τη φωτιά, άλλον από το ξύφος, άλλον τον έπιξαν στη θάλασσα. Όμοια και τους Αγίους. Τους Αγίους που τον νόμο του Θεού τηρούν πιστά. Ελάτε λοιπόν, λέει, είπαν μεταξύ τους οι πονηροί άρχοντες και μαζί με αυτούς, να τους εξολοθρεύσουμε από τη μέση, να τους βγάλουμε και στο εξής να μην ακουστεί ούτε και το όνομά τους. Εδώ λέει και ομιμιστεί το όνομα Ισραήλ, έτσι, και να μην ακουστεί την τότε εποχή το όνομα Ισραήλ. Να κάνουμε μία εξήγηση, γιατί πολλές φορές ακούμε να μας λένε γιατί είναι εκλεκτός λαός του Θεού Ισραηλίτης. Ξέρει κανείς να απαντήσει. Για πες. Γιατί αυτούς αγάπησε ο Θεός. Αυτή είναι γενική η ορολογία. Γιατί είναι αποκάλυψη του Θεού διαμέσου των προφητών, μόνο σε αυτόν τον λαό. Αναφέρεται η αγάπη του Θεού βεβαίως σε όλους, αλλά υπάρχουν και εκλεκτοί. Για αυτούς μιλάει. Αυτοί εξολοθρεύουν. Αυτούς δεν εξολοθρεύσουν. Όχι τους ερμαφρόδιτους που είναι του γλυκού νερού ή χριστιανοί ή κάτι άλλο. Αυτοί δεν διέτρεπουν κίνδυνο. Είναι σε κάθε εποχή με αυτούς που κυβερνάνε, με αυτούς που καλοπερνάνε, με αυτούς. Οι άλλοι που συνέπεια στη ζωή, αυτή είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Να τους ξεπαστρέψουμε, λέει, να μην ακουστεί ούτε το όνομα. Πιστεύοντας αυτούς, αφού ξολοθρέψουν αυτούς, ξολοθρέψουμε για τον Θεό. Με αυτό τον όρο να μην ακούτε και το όνομά. Μόνο αλλά έτσι. Χωρίς να καταλαβαίνω ότι
ήταν, είναι και θα είναι αιώνιος ο Θεός. Αν το καταλαβαίνανε, δεν θα το έλεγαν αυτό. Αυτό είναι... Μα τους ενοχλεί αυτό. Για να το βγάλουν από τη μέση, να μην ενοχλούνται δηλαδή. Και όπως λέγει ένας πατέρας, δεν θυμάμαι ποιος, για να κάνουν ανενόχλητα, χωρίς την παρουσία του Θεού, το κακό. Το κακό. Έτσι. Αλλιώς δεν γίνεται. Ελάτε λοιπόν να τους βγάλουμε από τη μέση. Σε άλλο ψαλμό, ακριβώς σε τέτοια περίπτωση γράφει «Δεύτε και καταπαύσομε τα σεορτάς αυτών». Ελάτε να βγάλουμε από τη μέση τις εορτές τους και τα πανηγύρια τους, τον ανθρώπο του Θεού. Να μην ακούνετε το όνομα του Θεού καθόλου, να μην δοξάζετε. Άρα λοιπόν, να μην έχουμε λόγους διαμαρτυρίας, γιατί έχουμε κακούς άρχοντας, το κακό είναι πανάρχαιο, μία και καλή θα βγει από τη μέση. Τώρα, όσοι πιστοί προσέλθετε, ζητήστε βοήθεια και από εκεί και πέρα ο Θεός είναι εκείνος που θα δώσει τη λύση. Να προσέξουμε και κάτι, λέει, το καταλαμβάνω, ελάτε να τους εξολοθρεύσουμε, να μην υπάρξει σαν έθνος και να μην ακούγεται ούτε και το όνομά τους. Δηλαδή, αν κοιτάξουμε τώρα σε εμάς, έχουμε μία εισρωή από έξω προς τα μέσα. Τι γίνεται, εδώ εμείς οι νέοι δεν παντρεύονται. Γιατί δεν θέλουν να κακοπεράσουν. Έχει έρθει, όπως λέει ο Άγιος, Άγιος είναι και αυτός, πατήρ Αθανάσιος Μακαριστός, πάνω που είχαμε πάει μαζί στον Όλυμπο, πες το εδώ στο Τέμπι, Τέμπι μέσα, δεξιά. Ο Μυτιλινέος. Πριν ακόμα εισέλθουμε στην ΕΟΚ, είπε, δεν είναι λόγοι οικονομικοί, κυρίως, που μπαίνουμε στην ΕΟΚ, αλλά λόγοι που ζητούν να παραδώσουμε τα ιερά και τα όσια. Να μην είμαστε αυτοί που είμαστε, ορθόδοξοι χριστιανοί. Θα έρθει η εισρωή από έξω προς τα μέσα. Εθήμων και ειδού. Τα βλέπουμε, η ζωή μας δεν είναι αυτή που ξέραμε, είναι αυτή που μας φέρανε η ζωή. Ξενέβρετα. Ναι. Και αν παντρεύονται που και που κανείς, κάνει ένα παιδάκι, άντε δύο το πολύ, αυτοί που μπαίνουν κάνουν 5, 6, 10 και σιγά σιγά γίνεται μειοψηφία ο Έλληνας στον τόπο του μέσα. Και έτσι, με αυτή την πονηριά, επιβουλεύονται το έθνος μας, θέλουν εκ θεμελίων, τα θεμέλια δεν είναι των σπιτιών, είναι η πίστη, η πατρίδα, η οικογένεια. Τα θεμέλια τα έχουν υποσκάψει. Και όπως λέει αλλού ο Δαβίδ, Κύριε, ακριβώς το ίδιο θέμα, σε άλλο ψαλμό, εις, με ύψιλον γράφεται το εις, που σημαίνει γουρούνι ήμερο, και μονιός άγριος, αγριογούρνο, και ήμερο και άγριο γουρούνο μαγιασμένο, κατενεμίσαντο τον αμπελώνα σου, τον αμπελώνα σου, το αμπέλι σου, την πίμνη σου, με άλλα λόγια, το λαό σου, τον τον διέλυσε. Επειδή μιλάει για μπελώνα εδώ, το κατάφαγαν, σημαίνει. Η νομή είναι η βοσκή. Και αυτοί κατενεμίσαν κατάφαγαν τη νομή σου, τον αμπελώνα σου. Και όχι μόνο δεν γεννάμε παιδιά ή δεν παντρευόμαστε, αλλά επειδή είμαι παθών, και φεύγουμε από εδώ και πάμε έξω. Και εδώ μπαίνουνε ξένοι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι με πρόγραμμα,
Και είναι ένα είδος προφητείας αυτό. Λέει, προσέξτε, πάντοτε το κακό δουλεύει με πρόγραμμα, δεν σταματάει να δουλεύει ασταμάτητα και όχι μόνο το πρόγραμμα το έχει για μια στιγμή, το εφαρμόζει σταδιακά και πάντοτε, ώστε κάποτε να βρει την πλήρη επιτυχία του. Έτσι καταπανουργεύονται το λαό του Θεού. Και το σημαντικό είναι τούτο, ότι ευουλεύσαντο πήραν απόφαση αυτοί οι εχθροί σου Κύριε, εν ομονία μονιασμένη. Δεν έχει λες γνώμη εσύ, όπως λέμε εμείς εδώ μέσα, και ο άλλος λέει όχι έτσι, αλλά εν ομονία. Δεν βλέπετε με πόση, με τι λαλό πρόσωπο παρουσιάζονται οι εχθροί μας. Με ήρεμο πρόσωπο, πάνε δύο πολλές φορές θα το δούμε και παραπάνω και ούτω καθεξής. Δείχνουν ότι είναι άνθρωποι, δείχνουν ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Δείχνουν, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Ευουλεύσαν το εν ομονία, πήραν την απόφαση, όλοι μαζί μονιασμένοι. Δεν είπε ο ένας όχι, άλλος παρά όχι, αλλά με ομόνια. Πάντα όταν γίνεται κακό στον κόσμο αυτό, οι κακοί μονιάζουν. Οι κακοί μονιάζουν. Έλεγε ένας Άγιος Γιώργος που φύγε τον κόσμο τώρα, έλεγε. Είναι, λέει, μονιασμένοι και φαίνονται ότι έχουν αγάπη, γιατί τους έχει δεμένους από, από τα δύο ποδαράκια γερά για την κόλαση. Και δεν τους ενοχλήσει τίποτα άλλο. Θα τους ακούς να λένε, δεν πάω με γυναίκα, δεν καπνίζω, δεν ξενυχτάω, δεν έχω φιλαργυρία, δεν θυμώνω, δεν κάνω. Ηρετική. Γιατί λέει, είναι η σιγουριά του που έχει ο πειρασμός ότι είναι δική του και δεν τους ενοχλεί. Το σπίτι μας το ενοχλούμε εμείς. Είμαστε τρελοί να πειράξουμε, να γκρεμίσουμε το σπίτι μας. Αυτός είναι σπιτάκια και δεν τους πειράζει. Τους αφήνει λοιπόν και παίρνουν γνώμη με ομόνια επί το αυτό. Όλοι μαζί από κοινού. Αυτός μιλεί επί το αυτό, σημαίνει όλοι μαζί. Κατά σου. Τι σημαίνει κατά σου. Εναντίον σου. Άρα υπόθηκε προηγουμένως. Η γνώμη κατά του λαού είναι κατά σου Κύριε, εναντίον σου. Ο Δαβίδ, 2.080 χρόνια πριν. Τώρα τα ζούμε. Δεν γίνονται τώρα μόνο, επαναλαμβάνω. Το κακό είναι ως η ηλικία του διαβόλου. Πώς η ηλικία του διαβόλου, εκατομμύριο ετών, τόσο είναι. Πάμε παραπέρα. Και λέει, κατά σου διαθήκην διέθετο. Έκανα συμφωνία. Διαθήκη, έκανα συμφωνία μεταξύ τους. Τα σκηνώματα των Ιδουμαίων, Ισμαλίτε, Μωάβ, Αγαρινή, Γεβά, Λαμόνα, Μαλίκ, αλόφιλοι, μαζί με εκείνους που κατοικούν στην Τύρο, όλοι επί το αυτό, όλοι μαζί, αναφέρει τα ονόματά τους. Και εδώ είναι αυτοί, εδώ πίσω από τα ονόματα, κρύβονται όλοι όσοι, σκεπάζονται όλοι όσοι, επιβουλεύονται την Εκκλησία του Χριστού. Τελείωσε. Όλοι όσοι είναι. Λέει λοιπόν τώρα εδώ ο Δαβίδ, αφού αναφέρει τι κάνουν οι κακοί, πίσον αυτούς ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα. Μαδιάμ, ξέρετε, λέει, τα έκανε γης. Μαδιάμ. Έγινε μάχη. Χάσανε οι Μαδιανίτες. Ισοπεδώθηκαν. Εξολοθρεύθηκαν. Και λέει εδώ ο Δαβίδ, προσέρχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε,
έλα και να κάνεις αυτό που έπαθαν οι Μαδιανίτες, που ισοπεδώθηκαν. Ζητάει άμεση επέμβαση ο Δαβίδ από τον Κύριο. Και το Σισάρα, ο Σισάρα ήταν ένας στρατηγός που πήγε αέρας και του πέρασε η μια γυναίκα, είναι, δεν θυμάμαι καλά, ξύφος και το σκότωσε. Θου τους άρχοντας αυτών, λέει, βάλε τους άρχοντες τους και αναφέρει σαν εκείνους τους άρχοντες, τον Ορίβ, τον Ζήβ, Ζιβιρέ και Σερμανά, είναι ορισμένοι άρχοντες κακοί που εξολοθρεύτηκαν. Λέει, κάνε λοιπόν τους άρχοντες της εποχής μου. Και εμείς λέμε, Κύριε, κάνε τους εδώ σε τέλος αυτούς που κάνουν κακό στον κόσμο. Παρόμοιο πράγμα είναι. Παρόμοιο πράγμα. Αυτούς τους άρχοντες, Κύριε, βγάζεις από τη μέση. Βρες τον τρόπο να φύγουν από τη μέση. Παρακαλώ, για Δαβίδ, άρχοντας ήταν. Άρχοντας ήταν. Ο Θεός μου, όχι, συγγνώμη, αυτούς λοιπόν τους άρχοντες, τον Ρίβ, τον Ζήβ, τον Σβιβερέ και Σαμανά και όλους τους άρχοντες του, λέει, πάντως άρχοντες αυτό, ήτιν εσύπων, οι οποίοι είπαν, αυτοί οι άρχοντες που αναφέρουν τα ονόματα, είπαν, κατακληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριο του Θεού. Το κέντρο, λέει, τους βγάζουμε από τη μέση και εμείς το ναό τους που είναι αγιαστήριο και αγιάζει, θα το πάρουμε κληρονομιά μας. Και τι θα βάλουν μέσα, τα είδωλα. Τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων. Έτσι λέει ο Δαβίδ. Κύριε, τα είδωλα των εθνών, αργύρων και χρυσίων. Μαστίζει σήμερα την εποχή μας. Εμείς είμαστε η κληρονομιά του Κυρίου. Ναι. Εμάς τώρα, με τον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε και γίνεται, δεν έχουμε να φάμε, βγάζουν από τη δουλειά, από τη μέση, φροντίζουν όσο περνά ο καιρός τόσο να χειροτερεύει η κατάσταση, ώστε να παραδοθούμε αμαχητοί. Να πούμε, δεν έχω να φάω, σε καταλείπω Κύριε, πάω με την άλλη παράδοξη. Αυτά είναι γραμμένα, δεν σβήνουν, είναι αιώνια που ακούτε το πέρα τώρα. Τα ζούμε αυτά τώρα. Γι' αυτό τα λέμε. Γι' αυτό αλλά τα λέμε. Δεν πρέπει να έχουν παράπονο, το είπε. Στην Ελλάδα ποτέ δεν είχαν ορκιστεί οι άρχοντες που τους υποστήριξε ο λαός υπέρ του λαού, αλλά έκανε υπέρ του Θεού. Υπέρ πίστεως και πατρίδος. Κάποτε. Κάποτε. Τώρα. Είδες τώρα τι είπε. Τούπα. Όπως είπες ποτέ δεν έχουν συνοηθεί όλοι μαζί. Μη μου πείτε ότι εκεί την ώρα έβγαλε απόφαση ο Τσίπρα να ορκιστούν υπέρ του λαού, αυτά τα είχαν συζητήσει. Έχουν πάρει εντολές, αγαπητέ μου. Έχουν πάρει εντολές. Εντολές, είπαμε, το κακό προγραμματίζει πολύ πιο πριν. Μας βρίσκει στον ύπνο. Έτσι. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος εδώ και 35 και πλέον χρόνια και είναι και γραμμένο στο περί αφημίσεως για ένα δικό του βιβλίο. Λέει, θα σας ρίξουν, θα σας ρίξουν, θα σας ρίξουν. Σκόνη πολύ να ζαλιστείτε όπως ζαλίζει ο Μελισσοκόμος με το φυσερό, το καπνό, τη μέρα σχεδόν που να βγουν έξω και θα κάνουν τη δουλειά τους. Δουλειά τους. Και εμείς πρέπει να καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια. Ε? Πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Είναι... Έτσι καταλαβαίνεις. Γιατί είναι προσευχή μόνο. Θεέ, βοήθησέ μας και αυτά και αυτά. Άλλος δρόμος και δυνατός δεν υπάρχει. Ναι, αλλά και να καθόμαστε και δεν είναι και αυτό. Όχι είπα. Όχι είπα. Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Αλλά καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια. Καθόμαστε δυστυχώς. Ενώ είναι όχι, κάνουμε την άποδο εμείς. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Ενώ οι Άγιοι το βγάζαν το φίδι από την τρύπα. Εμείς έχουμε τη δύναμη να πούμε έλα. Δεν θέλω να φάω. Έλα τώρα που μαζεύουμε για να έχουμε. Αστειευόμαστε τώρα. Λοιπόν, προχωράω. Ώστε είπαν λοιπόν
ότι να τους βγάλω από τη μέση, τονίζω, τους ανθρώπους του Θεού και να τους πάρουμε και το αγιαστήριό τους. Και αυτό το κάνουμε δικό μας ναό ειδώρων. Ο Θεός, ο Θεέ μου, λέει ο Δαβίδ, θου αυτούς ως τροχόν, ως καλάμι, κατά πρόσωπο ανέμου. Να αυτό που πες εσύ. Κάνει προσευχή τώρα, λέει ο Δαβίδ, τώρα. Τα βλέπει αυτά να γίνονται, ενώ επρόκειται να έρθουν, τα βλέπει να, οι Άγιοι βλέπουν να γίνονται αυτά που πρόκειται να γίνουν. Δεν τα, είναι απλός φωτισμός. Περνάει ταινία, βλέπει το έργο που θα γίνει μετά από 100-200 χρόνια, από 50, και σου λέει, να του, αυτό θα γίνει. Και λέει τώρα εδώ, Θεέ μου, βάντους και άλεσέ τους στον τροχό. Μια εικόνα εκδίκησης, ανθρώπινη. Έτσι, ο Θεός δεν κάνει τα πράγματα. Και λέει, και σαν το καλάμι, κάνει σαν το καλάμι, που περνάει άρεσε το πάει από εδώ και από εκεί. Δεν λέμε άλλα λόγια, βγάνουν στα δόντια να μην έχουν δύναμη να φάνε. Δηλαδή, ανίσχυρους εντελώς κάντους, Κύριε, αυτούς. Ζητάει από το Θεό την επέμβαση. Είναι. Μόνο, Θεό, γι' αυτό λέμε, τώρα το θεϊκό χέρι θα μας σώσει. Ναι. Και αυτό, με προσευχή μου. Γιατί, να το προηγούμενος, μόνο έτσι, μόνο έτσι. Να, και εδώ προσευχή, Θεέ μου, με προσευχή, σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει, έλα εσύ και αφαίρεσέ τους τη δύναμη να μην κάνουν το κακό. Κάτως ανίσχυρους, σαν το καλαμάκι το, που το φυσάει αέρας, το πάει από εδώ και από εκεί. Μια εικόνα από τη φύση. Έλα, γιατί αμάρτησες η Κυρία, λέει, θα τους καταδιώξεις σαν την καταιγίδα που έρχεται και τα παίρνεις βάρνα όλα. Τα πάντα. Ναι. Και με την οργή σου θα τους συνταράξεις. Να μην παρασυρώμεστε από τις εικόνες και από τις διατυπώσεις. Για να καταλαβαίνουμε αυτό. Τα λέει ο Δαβίδ έτσι. Μυρίζουν εκδίκηση, αλλά να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα. Ποτέ δεν οργίζεται ο Θεός, ποτέ δεν εκτελεί ο Θεός. Τι εννοεί με αυτό που λέει, ότι ο κακός άνθρωπος δεν έχει, φτάνει σε ένα σημείο που δεν έχει καθόλου χάρη Θεού επάνω του και τον παίρνεις βάρνα τον κακό. Αυτό είναι η οργή του Θεού. Τον παίρνεις βάρνα τον κακό. Λοιπόν, τώρα στο σύνολό μας, σαν Ελλάδα, έχουμε σαπίσει. Στο σύνολό μας, μας έχει πάρει βάρνα τον κακό. Αυτό λέγει το οργή Θεού. Οργή Θεού αυτό. Λέει, να πούμε και τον άποδο, έχουμε ξαναπεί, να το καταλάβουμε. Να το ξαναπούμε, το καταλάβουμε. Η κόρη του αρχιερέα ειδωλολάτρη που τα έβλεξε με τον καλόγερο, την αρχαία εποχή. Και φτάσε στο σημείο, θέλω μπαμπά να τον πάρω, τον καλόγερο. Όχι παιδί μου. Επέμενε η κόρη, θέλω να τον πάρω. Είμαστε έτοιμοι. Όχι, γιατί μπαμπά. Γιατί αυτόν δεν τον έχει αφήσει ακόμη η χάρη του Θεού. Τον κρατάει γερά. Άμα τον αφήσει, τα λέμε τότε. Άμα τον αφήσει, είναι οργή του Θεού. Τότε είναι οργή Θεού. Γι' αυτό λέει, μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Και ο Κύριος από την άλλη μεριά λέει, ου μη σε ανώ, ου μη σε καταλείψω. Δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε καταλείψω, λέει ο Κύριος. Αρκεί εσύ να έρθεις κοντά μου. Εμείς στο σύνολό μας έχουμε αφήσει το Κύριό μας και δεν τον αγαπάμε, τον αποστραφεί. Και αυτή η αποστροφή, δηλαδή το γύρισμα του προσώπου, σημαίνει ότι
έχουμε ανοίξει το λάκκο και βάζουμε μέσα. Και κατάληξε. Και τέλεια, αυτή είναι τιμωρία. Δεν υπάρχει τιμωρία. Θυμάμαι τον Άγιο Σιλουανό. Το οποίο και άλλη φορά, για να καταλάβουμε τα, τι σημαίνει οργή Θεού. Κάποιο δισεκατομμυριωστό του δευτερολέπτου, όχι ολόκληρο δευτερόλεπτο, δισεκατομμυριωστό. Φανταστείτε πόσο ψηλό του μέρος του χρόνου τον άφησε χάρη του Θεού. Και ένιωσε ότι είναι μέσα στον Άδη. Κύριε, γιατί με άφησες τόσο πολύ χρόνο. Κύριε, με αφήνεις, φώναζε. Ζητούσε να τον βγάλει. Τον άφησε η χάρη του Θεού. Λίγο έτσι, ναι, να μην... Δευτερόλεπτο, ούτε δευτερόλεπτο. Και ένιωσε συμφορά μεγάλη. Αυτό το νιώθουμε εμείς συνεχώς. Είναι θεία εγκατάλειψη. Όχι εκ μέρους του, εκ μέρους μας. Εμείς γυρίζουμε και αυτός λέει, ο άσωτος μου γύρισε την πλάτη, έπατε συμφορά. Κοιτάξτε και εσείς οι άσωτοι, γυρίστε πίσω. Λέει λοιπόν παρακάτω. Σε παρακαλώ, Κύριε, αυτούς που θέλουν να κάνουν το κακό, κυνήγησέ τους όπως η φωτιά καίει το δάσος που φυσάει και σαν τη φλόγα που κατακαίει τα όρη, λέει. Σβήνει εύκολα, παίρνει την εικόνα αυτή δηλαδή και λέει αυτούς, Κύριε, που το λαό σου καταπανουργεύονται, που το ναό τους θέλουν να πάρουνε, που στρέφονται εναντίον σου, καύτους σαν τη φλόγα που καίει το δρυμό, το δάσος. Επαναλαμβάνω, είναι μια εικόνα της πλήρης εγκατάλειψης του Θεού, όπως λέγαμε προηγουμένως, που νιώθει τη μεγαλύτερη συμφορά ο άνθρωπος. Αν συμφοριάσουμε, θα συμφοριάσουμε από τη δική μας κακία και όχι από την αγάπη του Θεού. Και λέει λοιπόν, έτσι να καταδιώξεις, Κύριε, αυτούς που θέλουν το κακό του λαού σου και το κακό το δικό, και στρέφουν εναντίον σου. Πλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών ατιμίας. Γέμισε, λέει, τα πρόσωπά τους με ατιμία. Ο Θεός δεν κάνει τα πράγματα, αλλά γεμίζει το πρόσωπο. Πώς θα κάνουμε. Άμα αφήνει ο Θεός, ο άνθρωπος γίνεται συμφοριασμένος. Να, παραδείγματος χάρη, λέει, δεν θα σε αφήσω, λέει, να σε σκοτώσουν στον Κάιν, αλλά θα σου βάλω ένα σημάδι να σε βλέπουν ότι είσαι σημαδιακός, να μην σε σκοτώσουν, να τρέμεις επάνω στη γη. Αυτή τη δραμούλα που ζούμε οι πάντες την εποχή που περνάει. Αυτό σημαίνει θεία εγκατάλειψη. Και τώρα, λέει παρακάτω και θα το κλείσουμε το θέμα, το εξής. Κλήρωσαν τα πρόσωπα αυτών, το είπα, ατιμίας, και ζητήσουν το όνομά σου. Κοιτάξτε τι λέει στο τέλος. Κύριε, εάν τους τιμωρήσεις, θα γυρίσουν πάλι να σου πούνε γι' αυτό. Δεν φτάνει μόνο, ο Δαβίδ δεν ζητάει εδώ την τιμωρία μόνο, αλλά και την επιστροφή. Και θα ζητήσουν τα δικά σου πρόσωπα, Κύριε, το δικό σου πρόσωπο, Κύριε. Και γνώτωσαν και τότε θα καταλάβουνε, Κύριε, ότι όνομά σου, γνώτωσαν, θα καταλάβουν ότι το όνομά σου είναι Κύριος. Δηλαδή, είσαι το αφεντικό, ο Κύριός μου, δεν σημαίνει Κύριος, αφεντικό μου. Όπως το δούλος ακούει τον αφεντικό, εμείς είμαστε δούλοι, ο Κύριος είναι αφεντικό, είναι ο Κύριός μας. Θα το πούνε, είσαι ο Κύριός μας, αν κάνεις αυτό, Κύριε. Αλλά επαναλαμβάνω, ότι το αφήνεις, πως το λέει ο λαός, ότι το αφήνεις, πες το, σε αφήνει. Άρα το αφήνεις και φεύγεις και μένει πίσω αυτό, με αυτόν τον τρόπο σε αφήνει. Αλλιώς, όχι, γιατί λέει, εδώ πάλι μέσα το λέει, το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξει με, με κυνηγάει από πίσω το έλεο σου. Αυτό εννοεί ο Δαβίδ εδώ πέρα, που λέει, άμα, Κύριε, σε αφήνουνε
και καταλάβουν ότι τους άφησες, τότε θα γυρίσουν πίσω και θα σου πούνε «Κύριε», θα σου πούνε το όνομά σου. Θα σου πούνε το όνομά σου. Λοιπόν, και θα πούνε ακόμα «Συ μόνος ύψιστος επί πάσα τη γη». «Συ είσαι μόνο ύψιστος σε όλη τη γη». Άρα, συμπέρασμα. Ο Κύριος είναι Κύριος, το αφεντικό. Εμείς είμαστε τα αδέρφια του και οι δούλοι του. Δούλοι Κυρίου, εννοείται δούλοι Κύριου, λέει. Με την έννοια όχι που βλέπουμε του Κυρίου στη γη με το δούλο, αλλά με την έννοια ότι είναι αυτός που μας αγαπάει με το παραπάνω και ενδιαφέρεται για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν μην ανησυχούμε. Ανάστα Κύριε, παρακάτω αλλού σ' άλλος μου λέει, και κρίνων την γη. Κύριε, σήκω, σημαίνει το Ανάστα, και κρίνε τη γη. Η ώρα είναι, άλλοτε την κρίνει ο Κύριος τη γη με ένα σεισμό, την κουνάει καλά, άλλοτε με ένα πόλεμο, άλλοτε με ηφαίστεια, τα ανοίγει και... Το χιόνι, ρίξει και φτάει. Τα ανοίγει και καίνε τον κόσμο. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Η κτήση, ουρανός και γη, κτήση, αυτό είναι ουρανός και γη, στενάζει, αναστενάζει και τα ηφαίστεια βγάζουν τη φλόγα. Άμα αναστενάζει η γη ή κουνιέται και πέφτουν σπίτια και χάνουν ζωές. Ή ο ουρανός ανοίγει και καταπότιζει τους ανθρώπους. Λέει ότι λοιπόν ότι η κτήση, πως το λεσπάβος, στενάζει, αναστενάζει και συνοδύνει και πονάει με εκείνους που πονάνε και κουνιάται και βρυχάται. Το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Να έχουμε υπόψη μας και τελειώνω με αυτό, ότι όποιοι κακοί και όποιο κακό συντελείται επάνω στη γη, έστι δίκης οφθαλμός, υπάρχει το μάτι του Θεού που τα βλέπει όλα και έστι και ους που τα ακούει όλα και νους που τα ξέρει όλα. Και επομένως έρχεται η ώρα στο κάθε ένα κακό και στο κάθε ένα κακό άνθρωπο. Να έχουμε του Θεού τη σκέπη και της Παναγίας. Αμήν. Ο Θεός οργίζεται πάντως έτσι. Ο Θεός οργίζεται. Όχι. Τη Σικιά ο Χριστός την ξέρανε. Την οργίστηκε με τη Σικιά. Τι πες? Με τη Σικιά. Ο Θεός δεν οργίστηκε, την ξέρανε που είχαμε πει. Με τον Μωυσή όταν διστέμανε στα είδωλα, δεν θύμωσε. Οργίστηκε. Άκουσε. Δεν οργίζεται ο Θεός. Μόνο το κακό εκτελεί τον άνθρωπο και αυτό το αφήνει, αφού εγώ παίρνω τη φωτιά και θέλω να καώ, αυτή είναι η οργή του Θεού. Κάψω σου λέει. Αφού εγώ που με σου λέει σωτηρία σου δεν με θέλει. Και αγκαλιάζει το άλλο, αυτή είναι η οργή του Θεού. Ο Μωυσής όταν κατέβηκε, ναι, και είδε το να σκοτώνονται οι δικοί του. Όχι, δεν είναι σκοτώνονται. Είδε ότι είχαν, του είχαν ρίξει το χορό, είχαν στήσει για αγάλματα και λατρεύανε το Βάαλ. Ναι, και τους έπαιρνε ο Θεός στην ψυχή. Αυτό είναι θέμα Θεού. Και κοιτάξτε τώρα, το τι κάνει ο Θεός δεν ελέγχεται. Και ο πρώτης Ηλίας έσφαξε, πόσο έσφαξε, η ρίξη του Βάαλ. Δεν σημαίνει ότι οργίστηκε ο Θεός. Το κακό εκτελεί. Θα το ξέρεις, κανόνας. Καλός είναι, το κακό εκτελεί. Γι' αυτό λέει «Κύριε, ενέσκαψαν βόθρον, άνοιξαν λάκκο οι κακοί και στο λάκκο πεσούν, θα πέσουν». Δεν πέφτει εκείνος που το στήσει, πέφτεις εσύ μέσα. Όταν εσένα σε φάει τον Α, τον Β, έρθει η ώρα και βγει από τον κόσμο και το φάει ο Άδης, τι λάκκος μου λες εδώ πέρα που δεν γυρίζεις πια ξανά ώστε να πεις σήμαρτον, λέει όταν λέει, πώς το λέει, πας στη διαφθορά, μπει στο λάκκο, δεν υπάρχει μετάνοια.
εν το άδειο κέστη, μετάνοια. Πες το. Πώς είναι τώρα η περίπτωση που κάποιος είχε τους θησαυρούς του και έφτιαξε ένα κτίριο και τάκουψε εκεί και έφτιαξε μια πόρτα και σκέφτηκε, σου λέει, αν πάνε να μου το πάρουν το χρυσάδι, έρχεσαι ένα λάκκο. Ανοίγοντας την πόρτα, θα πέσει μες στο λάκκο. Ναι. Έλα όμως που είδε στον ύπνο του ότι πλέον το θησαυρό του και τρέχει και πέφτει ο ίδιος μέσα. Ο ίδιος μέσα. Και το λέει Δαβίδ. Πεσούνται εις λάκκον όν ενέσκαψαν. Πέφτουν οι ίδιοι μέσα. Μην το φαντάζεσαι. Και είναι κακό αυτό. Το να πέσει το λάκκο αυτό τον αιώνιο. Ναι, έτοιμοι είμαστε. Δόξα Θεώ, εντάξει είμαστε. Τέσσερις, τέσσερις. Άγιος ο Θεός, 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 Πάντα λοιπόν, ενδύσου να δείστε, να γιατί το όνομα σου, θέλει η βασιλεία σου, ενδύει το θερμά σου, όσο τον άρτον ημών, δώσε μην σήμερα και άφησε μην τα αφελήματα ημών, ως και η μισή αφία με τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς τις πειρασμά, αλλά ρίχνει σε εμάς το πονερό, διεφόρον τον Αγία Πατέρα ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν.